Τη Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Καντήρ Χάς στην Κωνσταντινούπολη, τον κύριο Ιφαντή. Σας ευχαριστώ που ξανά είστε μαζί μας, κύριε Ιφαντή. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κάτσε, περίμενε, γιατί μόλις βλέπω αυτό που μου γράφει κάτω ο Κοντόπουλος. Τα λέγαμε, βρε καλώς τα παιδιά. Έχω Κωστίδη. Κωστίδη, καλησπέρα Μανώλη. Καλησπέρα. Είχαμε πριν τη σύνδεση με το Skype, αλλά επειδή υπάρχει μια είδηση που μας ήρθε πριν από λίγη ώρα, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τουρκικά φορτηγά που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια, χτυπήθηκαν από αεροπορικούς βομβαρδισμούς μόλις πέρασαν από την τουρκική πόλη Κίλης προς τη Συρία, εκεί που ελέγχουν την περιοχή που ελέγχουν οι Τουρκμένοι. Τα φορτηγά ανήκουν στο Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας, είναι τουρκικό ίδρυμα που ελέγχεται από το Ισλαμικό Κόμμα. Και αξιωματούχοι δεν μπορούν να απαντήσουν ποιος τους έριξε τις βόμβες. Η ανθρωπιστική βοήθεια ήταν υπό την μορφή, πώς το λένε, σκόνης γάλακτος ή υπό τη μορφή χειροβομβίδων. Κοίταξε, δεν το γνωρίζουμε. Σημασία έχει ότι. Σημασία αυτό. Χτυπήθηκε ένα. Οι Ρώσοι τους χτύπησαν. Κάτσε μια στιγμή να το βάλουμε το πράγμα στη θέση του. Οι Ρώσοι ή δεν υπήρξε και μια επίθεση αεροπορία τη Συρία. Εμείς όμως αναφέρουμε το γεγονός. Αλλά επίσης άλλη μια ισχυρή αεροπορική επίθεση σημειώθηκε σε χώρο στάθμευσης φορτηγών εντός της Συρίας. Ναι. Πάλι κοντά στην περιοχή Κύρωση, όπου εκεί την περιοχή ελέγχουν οι Τουρκμένοι και με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι. Είναι τα νέα που έρχονται πριν από λίγο σε εμάς και ήδη τα τουρκικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν και εικόνες από την περιοχή με φορτηγά να φλέγονται. Λοιπόν, Μανώλη. Σε ευχαριστούμε θερμότατα. Άρη Πορτοσάλτε, είδες, δεν του πάει, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα τα πούμε αύριο. Σήμερα το πρωί ο Πορτοσάλτε έκανε Μπογδάνο, πρέπει να σας πω. Έλεγε καταπληκτικό. Το απόγευμα, λοιπόν. Πάμε στο μετά. Λοιπόν, κύριε Ιφαντή, εσείς που είστε τώρα μακριά μας και πιο κοντά ουσιαστικά στην τουρκική κοινή γνώμη και κοινωνία. Οι Τούρκοι, λέει, θέλουν να αποκλιμακώσουν. Υπάρχει περίπτωση πραγματικά όλο αυτό το πράγμα να μην έχει επιπτώσεις? Να απαντήσω σε δύο σκέλη. Το ένα είναι ότι το εύχομαι να μην έχει επιπτώσεις. Το άλλο είναι ότι όντως αν υπάρξει κατάλληλη διαχείριση και από την Άγκυρα και από τη Μόσχα και κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο πολύ σημαντικό για αποκλιμάκωση της έντασης, γιατί δεν συμφέρει κανέναν και κυρίως δεν συμφέρει την Τουρκία. Τι επέτυχε η Τουρκία με αυτή την κίνηση? Πραγματικά αναρωτιέμαι και εγώ, όπως και πάρα πολλοί εδώ συνάδελφοι Τούρκοι και ο τύπος, όπως ενδεχομένως έχετε ήδη πληροφορηθεί, εάν υπάρχει κάποια στρατηγική πίσω από την ενέργεια στην οποία προέβη η Τουρκία. Μου επιτρέπετε μια υπόθεση εργασίας. Και τι, δεν είναι ο πρωταρχικός μου ρόλος. Ίσως μια απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι: πέτυχε να διεμβολήσει την διαφαινόμενη συμμαχία Δύσης-Ρωσίας, η οποία θα χτυπούσε το Ισλαμικό κράτος και θα επιτάχυνε τις διαδικασίες λύσης της Συριακής κρίσης με τρόπο που δεν συμφέρει την Τουρκία ούτε οικονομικά, διότι βγάζει λεφτά από το ΙΣΙΣ και από το λαθρέο πετρέλαιο, αλλά ούτε γεωπολιτικά και εθνικά, διότι θα άνοιγε τον δρόμο σε ένα ανεξάρτητο Κουρδιστάν. Ναι, την ξέρω αυτή την ανάλυση και πραγματικά η μόνη λογική, εντός εισαγωγικών το λογική, θα ήταν αυτή. Δηλαδή να τορπιλήσει, να υπονομεύσει την διαφαινόμενη προσέγγιση Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας για την διαχείριση της Συρίας και κυρίως για την διευθέτηση της επόμενης μέρας στη Συρία, εάν κάποτε φτάσουμε σε αυτή, στην οποία η Τουρκία φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει κανένα ρόλο. Και πάλι όμως θα έλεγα ότι η επιλογή αυτή της Τουρκίας, εάν υποτεθείστο έχει μια τέτοια στρατηγική λογική από πίσω, είναι μάλλον ατυχέστατη. Κύριε Γουναρή, έχουμε ένα. Θα επανέλθω σε εσάς, κύριε καθηγητά. Παρακαλώ. Έχουμε την είδηση, δεν είναι απολύτως επιβεβαιωμένη προς το παρόν, όμως την παίρνουμε από τα διεθνή ειδησιογραφικά μέσα, ότι χτυπήθηκε κονβόι τουρκικό κοντά στα σύνορα με την Τουρκία-Συρίας. Τι σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη? Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι θα ενταθούν, θα ενταθεί η όλη η δημιουργηθήσα κατάσταση εκεί. Μάλιστα. Και είναι κατά κάποιο τρόπο μια
όνειρο να μπορούσαμε να το πούμε ότι δεν θα αντιδράσει ο Πούτιν. Okay. Η Ρωσία, επειδή επί 20 έτη συμμετείχε κάθε χρόνο σε διαπραγματεύσεις στη Μόσχα σχετικά με τα δύο ναυτικά, mm-hmm. και εκεί μας είχαν δείξει επανειλημμένως τα διάφορα πουλικά συστήματα τα οποία έχει η Ρωσία, και είναι δηλαδή ένας γίγαντας. Και αυτό που έκανε... Αλλά και η Τουρκία είναι μια εξαιρετικά ισχυρή στρατιωτική δύναμη. Έχει πάνω από 300 αεροπλάνα αμερικανικής κατασκευής. Κατασκευάζει το δικό της τάγκ, ναυπηγεί τις κορβέτες και τις φρεγάτες της. Διαθέτει 14 γερμανικά υποβρύχια τελευταίας γενιάς που δεν γέρνουν. Ναι. Και έναν τεράστιο σε πλήθος στρατό. Ναι, αλλά κοιτάξτε, δεν μπορεί να συγκριθεί η Τουρκία με τη Ρωσία. Η Ρωσία είναι μια μεγάλη δύναμη, και ειδικά τώρα που έχει και πρόεδρο τον Πούτιν, mm-hmm. ο οποίος είναι ένας πολιτικός, ο οποίος έχει αποδείξει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν παίζει εν ολίγης. Και εγώ όταν άκουσα για τα διαδραματιστέντα με το ρωσικό αεροπλάνο, σκέφτηκα ότι η Τουρκία έκανε ολόκληρη φασαρία, κατέρεψε το ρωσικό αεροπλάνο, τη στιγμή που το Αιγαίο επί χρόνια ολόκληρα το έχει κάνει κόσκινο. Ναι. Και στην προκειμένη περίπτωση, άμα ξαναμπούνε, λέει, οι Τούρκοι στο εθνικό αέριο χώρο της Ελλάδος, υπό αυτή τη λογική θα πρέπει και η Ελλάδα να καταρρύψει τα τουρκικά αεροπλάνα. Κάτι βέβαια το οποίο δεν γίνεται, γιατί στο διεθνές δίκαιο, όταν κάνει κανείς μία παραβίαση, η ανταπόδοση πρέπει να έχει το ίδιο βάρος με την παραβίαση που έκανε. Συνεπώς, ερώτηση. Μπορούμε, κύριε Γούναρη, να θεωρήσουμε ότι έκλεισε το θέμα? Τους ρίξαν ένα αεροπλάνο, τους βομβάρισαν ένα κομβόι, τελειώνουμε και πάμε παρακάτω? Όχι, 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 ασφαλώς όχι. Μάλιστα. Και θα υπάρξει συνέχεια. Θέλω να υπενθυμίσω ότι σε αυτόν τον ανταγωνισμό του Αιγαίου, με τις συνεχείς παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου και παραβάσεις που σημειώνονται στον ελληνικό εναέριο χώρο, έχουμε θρηνήσει μάχημο πιλότο της πολεμικής μας αεροπορίας στην Κάσο. Και θυμάμαι τότε ότι δεν συζητήσαμε σύγκληση του ΝΑΤΟ. Καλά, δεν θυμάμαι. Χάσαμε τον αξιωματικό Ηλιάκη. Ηλιάκης και όχι Κωστάκης. Ναι, Ηλιάκη. Ζυγίσαμε προφανώς το 1:10 σε σχέση με την Τουρκία. Και μείναμε στα αυτά που λέμε, παιδί μου, 100 αυτοί, 10 εμείς, ας πούμε, σε επίπεδο πληθυσμού. Και το ζυγίσαμε προφανώς και κάτσαμε στα αυγά μας. Δεν είπα να πάνε να καταρρύψουμε εμείς, και χρησιμοποιώ και ένα αθώο ρήμα, το κατέπεσε. Τώρα το πώς κατέπεσε είναι μια άλλη ιστορία, ας μην ξύνουμε πληγές. Αλλά δεν συγκαλέσαμε ΝΑΤΟ. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ μετρώνται οι δυνάμεις όπως μπαίνουν κάτω. Αλλά εγώ θέλω να πάμε στην Κωνσταντινούπολη πάλι. Διότι από εκεί που θα προσπαθήσουμε να αντιλήσουμε. Είπατε ότι είναι την ξέρετε αυτή την εκδοχή την οποία ανέπτυξε ο Κωνσταντίνος, κύριε Φαντή, και ότι δεν τη βρίσκεται επιτυχή. Ναι, δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει. Δεν σημαίνει ότι πάρα πολύ στην Τουρκία ή στα κέντρα λήψη αποφάσεων δεν σκέφτονται, δεν συζητάνε όλο αυτό το διάστημα ότι η προσέγγιση Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας, καταρχήν σε ένα επιχειρησιακό επίπεδο και δευτερευόντως σε ένα πολιτικό επίπεδο, αφήνει την Τουρκία έξω ως παράγοντα στην Συριακή κρίση, στα σύνορά της. Αλλά αν αυτό είναι το σκεπτικό, τότε φοβάμαι ότι το όποιο ευεργέτημα για την Τουρκία θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος. Δεν έχουμε βέβαια τρόπο να προβλέψουμε το μέλλον. Στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι δεν είναι τόσο σημαντική η ισορροπία, η αριθμητική, η ποσοτική ισορροπία ισχύως μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας. Αυτό που έχει σημασία είναι αν και κατά πόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως και η Δύση συνολικά θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να αποκλιμακώσουν την κρίση, που η αποκλιμάκωση της κρίσης σημαίνει στο τέλος ότι η Τουρκία πάλι
θα χάσει. Δηλαδή δεν θα κερδίσει πολιτικά αυτά που ενδεχομένως θα επιθυμούσε να κερδίσει. Και αυτό είναι πάρα πολύ απλό να το καταλάβει κανείς, γιατί είναι η Ρωσία στο έδαφος. Εδώ μιλάμε για έναν πόλεμο, μιλάμε για μια κρίση, μια ένοπλη σύραξη, και μάλιστα τόσο ξεχνάμε πόσο μπερδεμένη είναι αυτή η σύραξη, ότι πολεμάνε τέσσερις διαφορετικές πλευρές στο έδαφος, έχουν εξωτερικούς υποστηρικτές, η κάθε πλευρά, αυτοί οι εξωτερικοί υποστηρικτές κατά καιρούς δεν ξέρουν ποιον υποστηρίζουν ή δεν ξέρουν για ποιον πρέπει να καταδιώξουν στο έδαφος. Οι συμμαχίες αλλάζουν κάθε ώρα, να το πούμε σχηματικά. Ναι, δεν υπάρχουν καν συμμαχίες, γιατί εμφανίζονται τα τελευταία δύο χρόνια, από το 2012 και μετά, εμφανίζονται συνεχώς παράγοντες στο έδαφος, εκεί που κρίνεται το παιχνίδι. Εμφανίζονται παράγοντες οι οποίοι δεν ελέγχονται από κανέναν. Και αυτοί οι παράγοντες τους οποίους εμείς θα θέλαμε, εμείς εννοώ ως Δύση, όπως παραδείγματος χάρη καταρχήν τα παρακλάδια της Αλ-Κάιντα, μετά έρχεται το ISIS. Μα δεν τους εξέθρεψαν συγκεκριμένους σχηματισμούς. Δηλαδή, ξεκινάς από την Αλ-Νούσρα, σου προκύπτει ο πρώτος πυρήνας του Νταές. Όλοι αυτοί από κάπου χρηματοδοτούνται. Κάποιοι ουσιαστικά έχουν οικονομικό και άλλο όφελος από την οικονομική τους δραστηριότητα σε παραεμπόριο όπλων, πετρελαίου και κάπου εκποδεύονται. Έχουμε ακούσει για στρατόπεδα έξω από την Κωνσταντινούπολη, στα περιχώρα της Άγκυρας. Κάπου αναπαύονται, κάπου στροφοδοτούνται. Θέλω να πω, ναι μεν μπορεί σε κάποια στιγμή να φαίνεται ότι ξεφεύγουν από τον έλεγχο, όμως μέχρι να φτάσει σε αυτό το σημείο η κατάσταση, κάπως έχουν τροφοδοτηθεί. Ναι, νομίζω ότι έχετε δίκιο να παρουσιάζετε ένα αφήγημα του συγκεκριμένου πολέμου, το οποίο πολύ ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, όχι απολύτως όμως. Mm-hmm. Ξέρετε, σε μια κατάσταση σαν αυτή την οποία βιώνει η Συρία από το 2011, πρωτίστως με ευθύνη του Άσαντ, και δεν είναι μόνο ότι προσπάθησε να καταπνίξει το αίμα την Συριακή Άνοιξη, αλλά ότι μετά όταν προέκυψε το πρώτο σώμα ανταρτών, το οποίο στην αρχή ήταν μετριοπαθές. Αυτός όχι μόνο ευνόησε την ανάπτυξη της Αλ-Νούσρα, παρακλάδι της Αλ-Κάιντα, να θυμίσω ότι απελευθέρωσε, έβγαλε από τις φυλακές και όλους τους τζιχαδιστές. Ισχύει. Λοιπόν, κύριε Γούναρη, κύριε Φαντή, Άρη Πορτοσάλτα, σας ευχαριστώ θερμά. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε, να σας δίνουμε τις τελευταίες πληροφορίες, αγαπητοί και αγαπητές, να συζητάμε, να προσπαθούμε να σας δίνουμε τα στοιχεία εκείνα που σας χρειάζονται, ούτως ώστε να σκέπτεστε εσείς, να βγάζετε τα δικά σας συμπεράσματα, βασισμένα σε λογική και ψυχραιμία. Επανέρχομαι, είπα, λογική και ψυχραιμία, με τον Γεράσιμο Γιακουμάτο.